Θέλαμε να δούμε τα νέα δεδομένα που έρχονται στην ελληνική οικονομία και στην αγορά εργασίας, δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η ανεργία, τα μέτρα, τι άφησαν στο ασφαλιστικό σύστημα. Ναι. Αυτό που δείχνει, είναι το πρώτο συμπέρασμα που είπα προηγουμένως με αφορμή το ερώτημα του Δημήτρη, δηλαδή η περικοπή των συντάξεων έφερε το σύστημα μέχρι το 2025, αλλά το γεγονός ότι αυτό συνοδεύτηκε από ύφεση και ανεργία το γύρισε πίσω στο 2015. Το δεύτερο είναι ότι η βάση δεδομένων που είχαμε δεν αφορά όλο το σύστημα. Αλλά είναι εκτός ΟΓΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου. Mm-hmm. Αφορά όλα τα υπόλοιπα ταμεία. Η ΚΑΟΑΕ και τυπά. Γιατί έπρεπε να έχουμε μια βάση δεδομένων στατιστικά πολύ έτσι πλήρη για να κάνουμε την προβολή μέχρι το 2050. Επομένως, από αυτή την ανάλυση για αυτά τα ταμεία μας δείχνει ότι το 2016 για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις αυτά τα ταμεία με τη μείωση που έχει γίνει κλπ. Θα χρειαστούν ακόμα 0,52% του ΑΕΠ, δηλαδή 940 εκατομμύρια. Μέσα να δεις. Το 2017 1,1 και πάει μέχρι το 2050. Αυξανόμενο, ναι, 3,84. Με την ανεργία στα ίδια επίπεδα τα σημερινά. Όχι. Με την ανεργία μετά το 2030 την έχουμε από 15 ως 17%. Μετά το 2030. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τότε θα έχουμε την ανεργία. Όχι, γιατί το 30 θα έχουμε 17. Ναι, ναι, η ανεργία, η ανεργία πλέον στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εάν δεν πάρθουν σοβαρά ριζοσπαστικά μέτρα. Τι σοβαρά ριζοσπαστικά μέτρα. Θα σα πω. Δηλαδή, ένα ριζοσπαστικό. Θα σα πω, κύριε Ρομπολί, επειδή είστε γνώστης. Θα σα πω τι είπαμε στην προηγούμενη εβδομάδα που είχε έρθει ο κύριο Σούλτς και τον είδαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επειδή έκανε μια σύντομη εισήγηση και είπε ο ίδιο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι η ανεργία και όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Mm-hmm. Το ερώτημα που έγινε από τη δική μας την πλευρά είναι ότι η αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ευρώπη με τις πολιτικές απασχόλησης, παθητικές και ανεργητικές, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Mm-hmm. Απλώς το διαχειρίζονται την οξύτητά του. Ναι. Εσείς κάνατε κάποια εμείς επομένως, ναι. Επομένως, εμείς λέμε, έχουμε καταλήξει, εμείς και άλλες συνέντες στην Ευρώπη. Ρωτά. Πριν πείτε, πείτε γιατί έχει μια σε μια πρόταση. Και πώς είναι διατεθειμένος να την κάνει ο ίδιος. Και η πρόταση ποια είναι. Ναι. Ότι κατά την άποψή μας, ότι αν δεν προσθεθεί τέταρτο κριτήριο στα τρία κριτήρια του Maastricht, δηλαδή πληθωρισμό, χρέος, έλλειμμα, που θα είναι επίπεδο ανεργίας ή επίπεδο απασχόλησης, δεν αντιμετωπίζεται. Ναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τι θα κάνουμε. Θα εισαγάγουμε την πολιτική καταπολέμησης ανεργίας τώρα στη μακροοικονομική πολιτική. Ναι, δεν θα είναι δηλαδή το παραπέδι, η πολιτική απασχόλησης στη μακροοικονομική πολιτική. Τώρα, ο ίδιος είπε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε όλους εδώ πέρα που είστε, στους σημερινούς συσχετισμούς δύναμης στην Ευρώπη δεν αλλάζουν οι συνθήκες. Όμως, αυτό το οποίο υποστηρίζω και λέω πολλές φορές είναι ότι θα πρέπει τις συνθήκες και τα συγκεκριμένα της άρθρα να τα διαβάζουμε από την οπτική των προβλημάτων που έχουμε να λύσουμε. Δηλαδή, έχουμε μια ανεργία στην Ελλάδα 27, τόσο σήμερα. Στην Ισπανία κλπ. Επομένως, αντί να πούμε στην Ελλάδα κάνει μια περιοριστική πολιτική για να έχει έλλειμμα 3% και χρέος 60%, κάνει μια επεκτατική πολιτική και ας πάει το έλλειμμα 5-4% και το χρέος 70%. Διότι αλλιώς, και εγώ συμφωνώ ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί όχι μόνο για τις μεσογειακές χώρες, αλλά και μα για τις χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι πια μόνο εκεί το πρόβλημα. Έτσι, η Γαλλία έχει προοπτική ανεργία ακριβώς 12% του χρόνου και με αυξητική τάση. Και αυτό που λέει η κυρία Μπόλα είναι ότι όλες οι έρευνες που γίνονται σε επίπεδο πανεπιστημίου και ερευνών δείχνουν ότι μετά την κρίση, δηλαδή το 17, το 18, το 19, οι όποιες επενδύσεις θα είναι επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Mm-hmm. Όπου μπορεί να έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση του παραγόμενου το πλούτου, αλλά δεν θα έχουμε αύξηση των θέσεων εργασίας. Μα γι' αυτό ξέρετε. Επομένως, πρέπει να βρούμε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πολύς είναι πλέον νέες μεταβλητές, νέοι παράγοντες που θα έρθουν στην οικονομική και κοινωνική λέγατε ζωή. Έξω νωρίτερα. Νέες πολιτικές, νέα προσέγγιση. Λέγατε έξω πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας ότι εμφανίζονται νέες παράμετροι που επηρεάζουν. Ας πούμε, η αύξηση του προσδόκιμου. Απαντιέται αυτό με την άποψη που είχε ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αφού υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου, φτάσουμε το λέμε μέχρι τα 70. Είναι απάντηση αυτό. Κοιτάξτε, εάν δείτε το σύμφωνο για το ευρώ, σε ένα άρθρο, στο σύμφωνο για το ευρώ, τι λέει. Επειδή προβλέπεται βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προσαρμόζουν την αύξηση του προσδόκιμου ζωής με την αύξηση του ορίου ηλικίας. Και γι' αυτό βλέπετε, έχουν νομοθετήσει και η Γερμανία και εμείς και η Ισπανία και η Γαλλία ότι μέσα στην 20ετία, όσο θα αυξάνει το προσδόκιμο ζωής, θα αυξάνει και το ορίο ηλικίας. Αλλά αυτό είναι μία διέξοδος.
Δηλαδή, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Μα το θέμα δεν είναι πια αν μπορεί να δουλεύει μέχρι τα 70. Πώς θα μπαίνει στον εγώ γι' αυτό το ρώτησα. Γιατί έρχεται από πίσω η νέα γενιά. Τη οποία θα αποστάσει στην ανεργία είναι. Με 60% στην Ελλάδα, 50% στην Ισπανία. Ξέρετε, κύριε Ρομπόλη, ρωτάει ένα κόσμο. Και νομίζω ότι είναι και πολύ λογική ερώτηση. Λέει, παιδιά, μέσα σε 3 χρόνια, με τα δομικά προβλήματα που είχε η οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο που είχαμε, πείτε τα όλα. Αλλά και την κατάρρευσή του εννοώ. Μέσα λοιπόν σε 3 χρόνια πήγαμε σε ένα περίπου τριπλασιασμό του αριθμού των ανέργων που έχουμε στην Ελλάδα. Το απόλυτο αριθμό των ανέργων. Από τις 500.000 πήγαμε στο 1,5. Κοντρά. Υπάρχει δυνατότητα με οποιαδήποτε πολιτική και την επεκτατική πολιτική στην οποία αναφερθήκατε εσείς νωρίτερα και τις επενδυτικές προσπάθειες κτλ. Να υπάρξει αντίστοιχη, αντίστροφη πορεία. Όχι βέβαια. Ακόμα, τρία χρόνια, ας πούμε. Ακόμα και στην εναλλακτική πολιτική που επεξεργαστήκαμε εμείς, που είναι μια επεκτατική πολιτική, μέχρι το 2020, αν επαληθευτεί η πρόβλεψη ότι θα πάει η ελληνική οικονομία με 1,8-2%, δημιουργεί 230.000 θέσεις εργασίας. Δεν δημιουργεί 500, δεν δημιουργεί 1 εκατομμύριο. Και ταυτόχρονα πρέπει οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας να παραμένουν σταθερές. Ναι, να παραμένουν στα μηχανή. Γιατί η μεταβλητή που είπατε περί τεχνολογίας και καινοτομίας έχει την ιδιαιτερότητα ότι παπαλαιωμένες τύπου επιχειρήσεις που είναι αρκετές στην χώρα φθήνουν. Σωστό. Και χάνονται θέσεις εργασίας. Άρα πρέπει να βρεθεί ένα μοντέλο προφανώς. Ακριβώς. Και το θέμα είναι αυτές οι θέσεις που υπολογίζετε εσείς έστω οι 230.000. Σε ποιους τομείς θα είναι, με δεδομένο ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει αλλάξει. Ναι, δηλαδή στους ανέργους καταγράφονται. Δεν υπάρχει κανένα διάδοχο, δεν υπάρχει κανένα καινούργιο. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς θεωρούμε ότι. Δηλαδή, να το πω απλά, κύριε Ρομπόλη, βλέπουμε όλοι την κατάρρευση και βλέπουμε ότι η απάντηση που επιχειρεί να δώσει η αγορά είναι: έκλεισε το μαγαζί μου γιατί πουλούσα ρούχα, πάω να ανοίξω ένα φαστουντάδικο. Έκλεισε το μαγαζί μου γιατί πουλούσα πρόκες, πάω να ανοίξω. Υπηρεσίες. Υπηρεσίες. Συνεχίζουμε στο ίδιο ντόνατς. Μοντέλο. Σε αυτό το μοντέλο. Αυτό όμως το μοντέλο, μια που το έθεσε ο Δημήτρης και νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό, από άψη οικονομικής ανάλυσης είναι πολύ σοβαρό, είναι ότι ο τομέας των υπηρεσιών δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Την πραγματοποιεί την προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά. Η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση δημιουργεί προστιθέμενη αξία, δηλαδή μισθούς και κέρδη, και πρέπει να πωληθεί αυτό το προϊόν για να πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Επομένως, εμείς μια χώρα όπου από τα 100 προϊόντα που έχουμε στο τραπέζι μας, τα 73 τα εισάγουμε από το εξωτερικό, πραγματοποιούμε κατά 73% των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική οικονομία, no. την προστιθέμενη αξία ξένων χωρών. Και σε ό,τι αφορά σε εμάς είναι 27%. Σωστά. Αυτό όμως τι σημαίνει. Ότι όταν αυτό που λέτε 1 ευρώ, στην ελληνική οικονομία μένουν τα 20 λεπτά. Τα 80 θα τα πάρει ο παραγωγός. Και την ίδια στιγμή η καταναλωτική δύναμη μειώνεται. Βάλτε ασφαλιστικές εισφορές, βάλτε. Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς ακούγεται μια αυτή η συζήτηση που λέει ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην αξιοποίηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, δηλαδή και πρωτογενή και δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Εγώ θεωρώ ότι στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο η βασική κλάδη που μπορεί να αναπτύξει η ελληνική οικονομία είναι 6. Οι υδρογονάνθρακες, η ενέργεια, οι τράπεζες, τρόφιμα ποτά, ο κλάδος 2021, φαρμακοβιομηχανία και τουρισμός, αλλά με την προϋπόθεση ότι ο τουρισμός θα περικυκλωθεί από ένα δαχτύλιο επιχειρήσεων που θα ικανοποιούν τη ζήτηση των 12 εκατομμυρίων τουριστών. Αυτή είναι βασική κλάδη που μπορεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις σε αυτούς τους κλάδους, αλλά θέλουν μια στρατηγική. Διότι αυτή τη στιγμή, αν δείτε, όλη η πολιτική στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο είναι μια πολιτική διαχειριστικού τύπου. Δεν είναι μια πολιτική στρατηγικού τύπου που ενώσει προηγουμένως ο Βασίλης. Στην Ευρώπη θέλει μια χάραξη πολιτικών. Και δεν τη βλέπουμε. Που δεν τη βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Ναι. Πάμε, Λίδα μου, λίγο να δούμε και τα θέματα σου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το θέμα που έρχεται πάλι από την Ισπανία και το βιβλίο του κυρίου Θαπατέρο, του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, ο οποίος αναφέρεται και πάλι στον Γιώργο Παπανδρέου. Με πιο εκτενή. Δεν είπε πάλι. Απλά βλέπουμε και άλλα αποσπάσματα. Και αυτή τη φορά μεταφέρει λόγια του Γιώργου Παπανδρέου, γι' αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο το τι έγινε τότε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω 3 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις αρχές του 2010. Η Ελλάδα περιμένει το τι θα γίνει με το μηχανισμό. Διάσωσης. Και λέει ο κύριος Θαπατέρος, στις 2 Μαΐου μίλησα με τον Παπανδρέου. Ήταν εξουθενωμένος, αλλά μιλούσε με σταθερή φωνή. Ήταν αποφασισμένος να βάλει εμπρός το απαιτούμενο πολύ σκληρό σχέδιο λιτότητας σε αντάλλαγμα την οικονομική βοήθεια. Αλλά συγχρόνως μου μετέφερε με πόνο και με κάποια παραίτηση ότι δεν ένιωθε αρκετή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μου ζήτησε να μιλήσω με τη Μέρκελ.